Μία απίστευτη είδηση αποκάλυψε ο Guardian. Σύμφωνα με τον οποίο, στρατιωτικό δικαστήριο της Σιβηρίας καταδίκασε σε 5 ετή φυλάκιση έναν 16χρονο επειδή σχεδίαζε να ανατινάξει το εικονικό κτίριο της Υπηρεσίας Κρατικής Ασφαλείας FSB στο βιντεοπαιχνίδι Minecraft. Αξίζει να σημειωθεί πως δεν πρόκειται για το πρώτο περιστατικό διώξεως νεαρών Ρώσων με την κατηγορία της υποτιθέμενης αναμίξεως σε βίαιες ενέργειες, ενώ το δικαστήριο εξέτασε την περίπτωση του Νικίτα Ουβάροφ και κλεισμένων των θυρών. Όπως ανέφερε ο δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων Παύλ Τσίκοφ, ο νεαρός εκρίθη ένοχος για εκπαίδευση σε τρομοκρατικές δραστηριότητες. Ένας συγκατηγορούμενος του Ουβάροφ εκρίθη αθώος και σε έναν δεύτερο επευλήθη ποινή φυλακίσεως με αναστολή. Οι τρεις έφηβοι, κάτοικοι της πόλεως Κάνσκ στη Σιβηρία, είχαν απασχολήσει τις αρχές το καλοκαίρι με την κατηγορία ότι μοίραζαν φυλάδια υποστηρίξεως ενός αναρχικού ακτιβιστού στη Μόσχα, που εδικάζεται για βανδαλισμό. Και τώρα η αστυνομία κατέσχεσε τα τηλέφωνα των τριών και ανακοίνωσε ότι ανετόπισε συνομιλίες που αφορούσαν την ανατίναξη ενός εικονικού κτηρίου της FSB που είχαν δημιουργήσει οι ίδιοι στο Minecraft. Οι τρεις έφηβοι κατηγορήθηκαν επίσης ότι προσπαθούσαν να μάθουν πώς να κατασκευάζουν εκρηκτικές συσκευές, τις οποίες δοκίμαζαν σε εγκαταλελειμμένα κτίρια. Αρχικά, μάλιστα, τους απειγγέλθηκε η κατηγορία της συμμετοχής σε τρομοκρατική οργάνωση. Αργότερα όμως απεσύρθη λόγω ελλείψεως στοιχείων. Σύμφωνα με την εφημερίδα Novaya Gazeta, το τελευταίο πράγμα που δήλωσε ο Ουβάροφ στο δικαστήριο ήταν ότι κατηγορήθηκε αδίκως. Για τελευταία φορά θέλω να πω σε αυτό το δικαστήριο: δεν είμαι τρομοκράτης, επανελάμβανε.